πολιτεία πρέπει να λάβει τα μέτρα της για αυτό το θέμα. Αν δεν υπάρχει ένα αρκετά καλό εισόδημα, δεν μπορεί να υπάρξει οικογένεια. Αρνητικό ρεκόρ 90 ετών βλέπει ο Σύλλογος Πολυτέκτων Ηρακλείου με φόντο το δημογραφικό πρόβλημα που εξελίσσεται σε μάστιγα και για το νησί μας, καθώς οι αυξημένοι θάνατοι σε συνδυασμό με τις μειωμένες γεννήσεις προκαλούν έντονη ανησυχία. Είναι ένα αρνητικό ρεκόρ 90 ετών. Πραγματικά κανείς ανατριχιάζει όταν το διαβάζει και το συνειδητοποιεί. 64.260 είναι περισσότεροι θάνατοι σε επίπεδο χώρας από τις γεννήσεις. Δηλαδή, χάσαμε μια πόλη σαν τη Χαλκίδα. Καταλαβαίνετε πού το πάμε και πού πάει η χώρα μας. Με προβληματίζει ότι στο τέλος η Ελλάδα θα μείνει χωρίς πληθυσμό. Και πρέπει οι κυβερνήσεις να κάνουν κάτι γι' αυτό. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σε 3 από τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, οι θάνατοι ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις το 2021, ενώ το ίδιο σκηνικό αποτυπώνεται και το έτος 2022. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα παιδί και ούτε πρόκειται να αποκτήσω δεύτερο πλέον. Λέει ότι δεν υπάρχει και στήριξη από την πολιτεία. Φυσικά, εννοείται. Οφείλεται περισσότερο στην ακρίβεια, στο κόστος της ζωής. Τα παιδιά πλέον δεν αποφασίζουν να παντευτούν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα νίκια έχουν αυξηθεί, δεν μπορούν να ζήσουν πια και έτσι δεν αποφασίζουν να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τη στιγμή που ο πληθυσμός των Κρητικών μειώνεται σε Ηράκλειο, Χανιά και Λασίθη, στο Ρέθυμνο αυξάνεται. Υπάρχει μια κουλτούρα στο νομό Ρεθύμνης, καθότι και εγώ κατάγομαι από το νομό Ρεθύμνης και ξέρω την νοοτροπία, για λόγους παράδοση και όχι μόνο, πάρα πολλές οικογένειες, επειδή είναι κτηνοτροφικές, συνήθως κάνουν περισσότερα παιδιά, γιατί οι κτηνοτρόφοι θέλουν να έχουν υποστήριξη. Αν υπάρχει μια ασφάλεια αναφορικά με την εργασία, με τις συνθήκες εργασίας, μια αξιοκρατία, προνόμια πιθανά, να έκανε τους ανθρώπους να επιλέξουν, γιατί ένα παιδί χρειάζεται πέρα από τα άλλα πράγματα όπως είναι η αγάπη και τα λοιπά και υλικά. Απαραίτητη είναι, αναφέρει ο κύριος Παρασύρης, η στήριξη της πολιτείας, καθώς πρόκειται για ένα κοινωνικό ζήτημα με σοβαρές συνέπειες. Πρέπει να δοθούν κίνητρα από όλους τους φορείς και πρέπει να συνειδητοποιήσει και η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση, σας είπα, και οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις, ότι εάν δεν δοθούν κίνητρα, θα έχουμε συνεχώς μια κατάσταση η οποία θα είναι ανεξέλεκτη. Δεν ξέρω κι εγώ γιατί το κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ ξένος είμαι, Έλληνας είμαι από εδώ, από την Κρήτη. Μένω στο εξωτερικό, το είδα στη τηλεόραση, το διάβασα και έμεινα έπληκτος. Δεν ξέρω τι να πω. Πού θεωρείτε ότι οφείλεται αυτό το φαινόμενο? Στα καινούργια ζευγάρια που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Κοιτάζουν την εύκολη λύση. Αν δώσει έστω και μερικά κινήτρα το κράτος, θα κάνουν πιο πολλά παιδιά.